Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Body Melody. Είμαι η Ναταλία Μαρτίνη και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω ασκήσεις με το foam roller, τις οποίες μπορούμε να κάνουμε και στο ζέσταμα και στην αποθεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ασκήσεις ενδυνάμωσης. Ουσιαστικά θα κάνουμε περιτονιακό μασάζ. Η περιτονία είναι μια μεμβράνη η οποία βρίσκεται κάτω από το δέρμα, περιβάλλει τους μυς και τις μυϊκές ομάδες, ταυτόχρονα και τα όργανα του σώματος. Και σκοπός της είναι να διατηρήσει τη σωστή στάση σώματος, ενώ παράλληλα προστατεύει τους μυς και βοηθάει στην ισορροπία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα foam roller μεσαίου μεγέθους. Αν έχετε πιο μεγάλα, εννοείται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν έχετε τα άλλα που είναι πιο μικρά, κάποιες ασκήσεις, η αλήθεια είναι ότι δεν θα σας βολέψουν. Θα ξεκινήσω από κάτω προς τα πάνω. Θα ξεκινήσω με τις γάμπες, γαστροκνήμιο ή υποκνημίδιο. Τοποθετώ επάνω τα πόδια, σμπρώχνω τη λεκάνη ψηλά. Εννοείται γενικά ότι κατά τη διάρκεια των ασκήσεων θέλουμε να έχουμε μια σωστή στάση σώματος. Και πάμε να ρολάρουμε μπρος πίσω. Στα σημεία που νιώθουμε μεγαλύτερη ένταση, το πάμε λίγο πιο αργά. Εάν μας είναι έντονο, μπορούμε το ένα πόδι να το πατήσουμε στο πάτωμα, οπότε να μοιράζεται το βάρος πάνω στον κύλινδρο και πάνω στο πέλμα. Αν θέλουμε να το νιώσουμε πιο έντονο, μπορούμε να σταυρώσουμε το ένα πόδι πάνω από το άλλο, οπότε πέφτει έξτρα βάρος στο πόδι που ακουμπάει στον κύλινδρο. Και συνεχίζω πάλι το ρολάρισμα. Σε αυτή τη θέση επίσης, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μείνουμε σταθερά σε ένα σημείο και να πάω λίγο δεξιά και αριστερά και όχι πάνω κάτω. Εννοείται ότι δεν περνάμε ποτέ κάτω από τα γόνατα. Πάμε να συνεχίσω με τους οπίσθιους μυριαίους. Θα ρολάρω επάνω στο δικέφαλο. Πάλι περνάμε την περιοχή πίσω από το γόνατο και θα ρολάρω προς πίσω. Τελείως χαλαρά τα πόδια, αφήνουμε το βάρος επάνω στο foam roller. Πάλι και σε αυτό το σημείο μπορώ να φέρω το ένα πόδι πάνω από το άλλο και να ρολάρω. Όταν ανεβαίνω επάνω, το σημείο το τελικό είναι ακριβώς εκεί που νιώθουμε το κόκαλο στο ισχύο, τα ισιακά κυρτώματα, εκεί είναι το τελικό σημείο. Δεν πάω ποτέ επάνω στα κόκαλα. Εννοείται ότι κάνουμε και τα δύο πόδια το ίδιο. Τώρα το πόσο θα ρολάρω στον κάθε μίξ χωριστά έχει να κάνει με το πόσο σφιχτή είναι η μύε σας. Πάμε να περάσουμε τώρα στους απαγωγούς, το μαγικό σημείο που λέω εγώ. Ουσιαστικά θα κάτσω στο πλάι, πάλι δεν κάθομαι επάνω στο κόκαλο, κάθομαι στο μαλακό σημείο. Και σε αυτή τη θέση πατάω και τα δύο μου πέλματα στο πάτωμα, πάλι ρολάρω μπρος πίσω. Θα καταλάβετε ποιο είναι το μαλακό σημείο, μόλις καθίσετε επάνω στον κύλινδρο. Ωραία. Και αν θέλω, μπορώ να πάω και λίγο μπρος πίσω. Μένω δηλαδή σταθερά, εκεί που νιώθω έτσι μια έξτρα ένταση. Και πάω μόνο μπρος και πίσω. Ωραία. Και εννοείται ότι θα αλλάξουμε μεριά. Για να κάνουμε και τις δύο μεριές το ίδιο. Όπου εδώ θα δείξω και την παραλλαγή για να νιώσουμε πιο βαθιά το μασάζ με τον κύλινδρο, που είναι να φέρω το ένα πόδι σταυρωτά πάνω από το άλλο. Οπότε κάνουμε και μια μικρή διάταση στους απαγωγούς, αλλά και νιώθουμε πιο βαθιά το περιτονιακό μασάζ. Πάμε να περάσουμε τώρα ανάμεσα από τις ομοπλάτες. Οπότε φέρνω τον κύλινδρο πίσω και από αυτό το σημείο λίγο πιο κάτω από τις ομοπλάτες, ακουμπάω τον κύλινδρο, σμπρώχνω τη λεκάνη ψηλά. Θα φέρω τα χέρια πίσω από το κεφάλι για να υποστηρίξω τον αυχένα μου και θα ρολάρω ξανά μπρος και πίσω. Ανοιχτά οι αγκώνες. Εννοείται ότι δεν φέρνουμε καμία ένταση στον αυχένα. Αν νιώθουμε μεγάλη ένταση στον αυχένα, καλύτερα να την αποφύγουμε αυτή την άσκηση. Και εάν κλείσουμε τους αγκώνες μεταξύ τους και είμαστε εδώ, θα νιώθουμε πάλι λίγο πιο βαθιά να γίνεται αυτό το μασαζάκι. Εκεί που έχουμε κόμπους, ξανά θα πρέπει να πάμε λίγο πιο αργά. Okay, χαλαρώνω. Πάμε να περάσουμε τώρα στην μπροστινή μεριά του σώματος. Θα περάσω στον τετρακέφαλο, όπου είναι σαν να κάνω μία σανίδα στους αγκώνες, δηλαδή δεν θέλω να αφήνετε ποτέ την κοιλιά να πέφτει προς τα κάτω, να μην σπάει καθόλου η μέση. Παρόλο που είναι χαλαρωτικές οι ασκήσεις, πρέπει το σώμα γενικά να το κρατάμε ενεργό εδώ. Και ρολάρω ξανά. Θέλει λίγο
λίγο πιο αργά, ειδικά αν έχετε μεγάλη ένταση στους τετρακεφάλους, θα νιώθετε έτσι σαν να περνάτε μικρά βουναλάκια. Οπότε θέλει ήρεμα. Και θα κάνω τώρα στα ισχύα μου μία εσωστροφή, δηλαδή θα φέρω τις φτέρνες προς τα έξω, ώστε να πιάσουμε λίγο την εξωτερική μεριά του τετρακεφάλου. Και ξανά θα ρολάρω. Αν είναι πολύ έντονο, θα κάνω εννοείται λιγότερες επαναλήψεις. Και τώρα θα φέρω τα πόδια μου σε μία εξωστροφή, φέρνω τις φτέρνες προς τα μέσα, τα δάχτυλα προς τα έξω, για να πιάσω εσωτερικά το τετρακέφαλο. Πάμε να περάσουμε τώρα στη λαγονοκτημιαία ταινία, που είναι η εξωτερική μεριά του ποδιού. Εδώ θέλει προσοχή, διότι δεν είναι μυς, οπότε δεν θέλουμε να επιμείνουμε πάρα πολύ. Θα ξαπλώσω στο πλάι, θα φέρω το πόδι μου να έχει επαφή με το πάτωμα, είτε στην παλάμη είτε στον αγκώνα, και θα ρολάρω ξανά επάνω στο foam roller. Εδώ πέρα, επειδή είναι πολύ έντονο, θα έλεγα να μείνετε σε αυτή την παραλλαγή. Η άλλη παραλλαγή είναι να έχω και τα δύο πόδια επάνω, αλλά είναι αρκετά έντονο, οπότε θα σας πρότεινα να μείνετε εδώ. Ωραία. Πάμε να περάσουμε και από το άλλο πόδι. Για να μην σας γυρίσω πλάτη, εγώ απλά θα αλλάξω μεριά. Οπότε, ξαναλέω, ακουμπάμε τον κίνδυνο στην εξωτερική μεριά του μυρού, είμαι στον αγκώνα ή στην παλάμη. Το πάνω πόδι να έχει επαφή με το πάτωμα και ξανά ρολάρω. Είναι πολύ σημαντικό ο τετρακέφαλός σας να είναι χαλαρός εδώ πέρα. Ξαναλέω, δεν επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό το σημείο. Και πάμε να περάσουμε και στους προσαγωγούς, που θα είναι η τελευταία άσκηση που θα σας δείξω. Φέρω τον κύλινδρο στο πλάι, θα ξαπλώσω και θα φέρω το πόδι μου ακριβώς επάνω. Όλη η εσωτερική μεριά του ποδιού δηλαδή, να ακουμπάει τον κύλινδρο. Αυτή η θέση είναι λίγο επικίνδυνη, γιατί έχει να κάνει λίγο με τα ισχύα του καθενός. Εμένα μου είναι άνετη αυτή η θέση, διότι ανοίγει το ισχύο μου άνετα στο πλάι. Αν έχουμε λίγο δίσκαμπτο σώμα, θα προτιμούσα να έχετε ένα μαξιλάρι, ώστε να σας φέρνει τη λεκάνη πιο ψηλά και να ρολάρετε από αυτή τη θέση, αν σας είναι έντονο και δύσκολο. Οπότε, από εδώ όπως είμαι, ρολάρω το σώμα μου. Όσο πιο εσωτερικά φτάνω, θέλει λίγο πιο αργά, γιατί έχει μια μικρή ένταση εκείνη τη στιγμή ο προσαγωγός. Οπότε δεν θέλουμε να τον σοκάρουμε και να σφιχτούμε μετά. Θέλει ήρεμα, όσο αντέχει το σώμα μας. Και πάμε να περάσουμε και από το άλλο πόδι, όπου θα φέρω την ξαπλώνω πρώτα στο πλάι και θα φέρω την εσωτερική μου μεριά του ποδιού επάνω στον κύλινδρο. Θα γυρίσω μπρούμητα. Αν χρειάζομαι μαξιλαράκι, το τοποθετώ στο σημείο που με βολεύει και ξανά θα ρολάρω. Εδώ μπορώ επίσης το βάρος μου να το μοιράσω λίγο στα χέρια και λίγο στο πόδι. Αν το θέλω πιο έντονο, βάζω πολύ περισσότερο βάρος στο πόδι που είναι πάνω στον κύλινδρο. Okay. Και πάμε να περάσουμε και στις κνήμες. Αυτή είναι η τελευταία άσκηση. Εννοείται ότι εδώ πέρα κάνουμε ένα-ένα τα πόδια. Είναι λίγο επικίνδυνο να βάλουμε και τις δύο μας κνήμες επάνω στο foam roller, οπότε τοποθετώ το ένα μου πόδι, είμαι σε θέση τραπεζάκι. Ποτέ δεν πάω πάνω στο γόνατο. Και κάθομαι, έχω μπροστά το αριστερό πόδι, οπότε κάθομαι λίγο προς την αριστερή μεριά, ώστε να μου πιάσει ακριβώς τον πρόστιο κνημιαίο. Και ξανά ρολάρω προς και πίσω. Με προσοχή, να μην πέφτει το βάρος επάνω στο κόκαλο, γιατί θα πονέσει λιγάκι περισσότερο. Και περνάω και το άλλο πόδι. Φέρνω το δεξί μου πόδι πάνω στον κύλινδρο, οπότε θα κάτσω προς τη δεξιά μεριά. Και άλλη μια φορά, ρολάρω μπρος πίσω. Ξαναλέω, προτιμήστε να μην φέρετε και τα δύο πόδια πάνω στον κύλινδρο. Και χαλαρώνουμε. Ξαναλέω ότι το πόσο θα μείνουμε στην κάθε άσκηση έχει να κάνει με το πόσο σφιχτή είναι η μυς. Αν το χρησιμοποιούμε σαν ζέσταμα,
Δεν μένουμε πάρα πολύ στον κύλινδρο, αλλά σαν αποθεραπεία καλό είναι να καθίσουμε περισσότερη ώρα, στο να νιώσουμε ότι ο μυς έχει όντως χαλαρώσει, γιατί το foam roller βοηθάει επίσης και στην απομάκρυνση του γαλακτικού οξέως. Το γαλακτικό οξύ είναι αυτό το κάψιμο που νιώθουμε πάνω στους μυς. Αυτές ήταν λοιπόν οι ασκήσεις που ήθελα να σας δείξω για σήμερα. Όσοι ασχολείστε επαγγελματικά με το χορό ή με κάποιο άλλο άθλημα ή ακόμα και με βάρη, θεωρώ ότι το foam roller είναι ένας εξοπλισμός που πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε στο σπίτι. Για οποιαδήποτε απορία και αν έχετε, μην διστάσετε να μου στείλετε ένα μήνυμα. Περιμένω και τα δικά σας σχόλια όπως σε κάθε βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι. Γεια σας!